Λοιπόν, coach, 3-3, πολύ πετυχημένη χρονιά, θέλω το σχόλιο σου. Εντάξει, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι παραπάνω για το πρωτάθλημα, γιατί εντάξει, ήταν κάτι το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια, 11 χρόνια συνεχόμενα η ΑΕΡ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και το πρώτο που πάντα θεωρούμε το πρωτάθλημα. Για μας έχει σημασία το ότι καταφέραμε να πάμε αυτό το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Όλη τη χρονιά νομίζω δείξαμε χαρακτήρα και δείξαμε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Κερδίσαμε και το Super Cup και το Κύπελλο. Και το Κύπελλο στο τελικό με την Ελλάδα, εμείς είχαμε βγάλει την ΑΕΛ έξω. Εντάξει, νομίζω φάνηκε όλη η δουλειά της χρονιάς, οι κοπέλες το πίστεψαν. Πίστεψα στην ομάδα, καταφέραμε να είμαστε μια οικογένεια. Έστω και στο τέλος, παρά το ότι τα δεδομένα δεν ήταν υπέρ μας, 5-5,5 λεπτά πριν το τέλος χάναμε με 5 πόντους και είμαστε και πολύ χαμηλά στο σκορ, νομίζω ήταν 41-36 υπέρ της ΑΕΛ. Το μόνο πράγμα που τους είπα στο time out είναι ότι έμειναν 5 λεπτά, απαλέψουμε μέχρι το τέλος, να βγούμε να πιέσουμε και ό,τι θέλει ας γίνει. Εκεί μας βοήθησε ο Θεός, γιατί εντάξει δεν θυμάμαι και πολλά τις φάσεις ότι έγινε και κάναμε αυτό το 14-3, τα τελευταία 5 λεπτά και να είμαστε εμείς οι τυχεροί, αυτοί που κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω όμως σε πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, να εντάξει δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά λόγια για την ΑΕΛ, η τίτλη της και η ιστορία της, νομίζω τα λένε όλα. Πάλεψε μέχρι το τέλος, δικαιούταν και αυτή να βάλει το πρωτάθλημα γιατί το σκορ ήταν αναπτυσσόμενο. Εντάξει, ένα συνολικητή, φάνηκαν εμείς πιο τυχεροί, πιο καλοί. Με χαροποιεί επίσης το γεγονός ότι γεμίσαμε το γήπεδο. Σε γυναικείο μπάσκετ, νομίζω, εντάξει, μόνο στα τέτοια παιχνίδια υπάρχει τέτοιο κόσμο. Και είναι καλό για το άθλημα. Εύχομαι να βρεθούν και άλλες ομάδες, να υπάρξουν ανταγωνιστικές ομάδες, να υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον γενικά σε όλη τη χρονιά. Η επόμενη μέρα στον κεραυνό, πώς θα βρίσκεται? Η επόμενη μέρα στον Κεραυνό, εντάξει, εκείνο που μας χρειαζόμαστε είναι να χαλαρώσουμε λίγο μετά τα καρδιακά που πάθαμε απόψε. Εγώ, εντάξει, τελευταία 2 χρόνια είμαι full από την αρχή της σεζόν στον Κεραυνό, κάτι που δεν είχα κάνει παλιά. Ερχόμουν Γενάρη, βοηθούσα την ομάδα. Εντάξει, εγώ πάντα θεωρώ ότι θέλεις να έχεις, να κάνεις πρωταγωνισμό, να κάνεις πρωταθλητισμό. Πρέπει να κρατήσουμε κάποιες παίκτες στην ομάδα. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, γιατί μια νέα χρονιά έχει σημασία να κρατήσουμε κάποιες παίχτριες, γιατί ξέρετε τώρα όλες είναι ελεύθερες από τα 18 οι παίχτριες, ακόμα και να ενισχύσουμε την ομάδα. Αν θέλουμε να κάνουμε και εμείς την αυτοκρατορία μας ή να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τίτλους ή να πάρουμε και άλλους τίτλους. Αλλά νομίζω εντάξει υπάρχει χρόνος να ηρεμήσουμε, να διασκεδάσουμε τουλάχιστον απόψε το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα να κάτσουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον Μπάβιν, τον οποίο παρεπιπτόντως θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί ήταν από την αρχή, πίστεψε στην ομάδα και πέρσι και φέτος και ήταν δίπλα μας σε όλη την χρονική περίοδο, αλλά και όλων των σωματείων, το οικοδόμημα του Κεραυνού, τον γραμματέα, τον Γιώργο των Σφιχτών, τον διευθυντή της ομάδας και όλους για την στήριξη που είχαμε για να φτάσουμε ως εδώ. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να βάζεις 10 παίχτες μέσα μόνο για να παίζεις μπάσκετ. Δεν υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που γίνεται. Φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, προέδροι, μάνατζερ, τα πάντα πρέπει να δουλεύουν και να στηρίζουν την ομάδα για να μπορείς να φτάσεις εκεί που έφτασες. Μας πίστεψαν, μας στήριξαν και στο τέλος νομίζω τους δικαιώσαμε.